Μουσική μέλισσα. Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και στην σημερινή εκπομπή να ακούμε την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ικονίου κύριος Θεόληπτος, ιεράρχης του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, με αφορμή αυτήν την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τις όμορφες ακολουθίες τις οποίες τελούμε αυτή την περίοδο. Στην προηγούμενη εκπομπή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι να τηρούμε την παράδοση. Ακούσαμε για τους κατανυκτικούς εσπερινούς, αλλά και για την ακολουθία των χαιρετισμών. Σε αυτή την δεύτερη εκπομπή θα ακούσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ικονίου κύριο Θεόληπτο να μας λέει για την εμπειρία του στον Πατριαρχικό Ναό από τα χρόνια τα οποία διεικόνησε, αλλά και να μας εξηγεί για τις πατριαρχικές λειτουργίες και χωροστασίες και τέλος να μας εξηγεί για την τελετή του Αγίου Μύρου η οποία φέτος θα γίνει την Μεγάλη Εβδομάδα στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Στην αυλή, την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή υπάρχει και μία σειρά κηρυγμάτων. Όλη την Μεγάλη Τεσσαρακοστή κηρύττουν οι πατέρες της Πατριαρχικής Αυλής. Κάνει ο Πρωτοσύγγελος με τον Αρχιδιάκονο, κάνουν ένα πρόγραμμα και αρχίζουμε από την Κυριακή της Ορθοδοξίας, επειδή είναι συνοδική και πατριαρχική λειτουργία, αναθέτει σύνοδο σε κάποιο αρχιερέα και κηρύττει. Και μετά από εκεί, την Παρασκευή που είναι η πρώτη χαιρετισμή, όπως συνηθίζεται να λέγονται, κηρύττει ένας διάκονος. Και μετά με τη σειρά κηρύττουν τις Παρασκευές στην ακολουθία των χαιρετισμών και τις Κυριακές στη Θεία Λειτουργία, είτε είναι εντός του Πατριαρχείου ο Πατριάρχης, είτε είναι σε κάποιο ναό της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής. Δεν έχει σημασία, όπου βρίσκεται ο Πατριάρχης, κηρύττει και ο διάκονος ή ο ιερεύς που είναι η σειρά του να κηρύξει. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένες μέρες, όπως είναι η Παρασκευή του Ακαθίστου, που είναι η μέρα πάντοτε του Δευτερεύοντος. Κηρύττει ο Δευτερεύον. Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, που είναι του Μεγάλου Αρχιδιακών. Αυτές είναι σταθερές. Και η Μεγάλη Παρασκευή, που είναι η μέρα του Μεγάλου Πρωτοσυγγέλου. Μας κάνει εντύπωση πάντως που η σειρά των κηρυγμάτων ξεκινάει από τους διακόνους. Ναι, από τους διακόνους ξεκινάει και μπαίνουν σε μία σειρά όλοι και κηρύττουν.
Μάλιστα. Κανονικά όλα. Εμείς τα περάσαμε όλα αυτά, εγώ και εγώ προσωπικά, χρόνια ολόκληρα εκεί στην Αυλή, κάθε χρόνο. Υπηρετήσατε πολλά χρόνια. Υπηρέτησα στην Πατριαρχική Αυλή, ναι, από το 1977 μέχρι το 2000, το 2000 έγινα Μητροπολίτης και ναι, παρέμεινα μέχρι το 2007. 30 χρόνια. Αλλά ήμουνα δηλαδή 30 χρόνια. Μάλιστα. Ακριβώς, μέσα στην Πατριαρχική Αυλή. Μάλιστα. Μία ζωή ολόκληρη. Βέβαια. Και να σας υπενθυμίσω, να σας πω και κάτι εντός παρενθέσεως. Ναι. Ότι εμείς λίγο, όχι λίγο, πολλά πράγματα από το τυπικό της εκκλησίας μας εκεί, τις κινήσεις των διακόνων και τα λοιπά, όλα ναι, αυτά μας τα μάθαμε και ήταν ο δάσκαλός μας ο πρώτος νεοκόρος του Πατριαρχείου την εποχή τη δική μου, ήταν ένας κύριος Γιώργος. Ήξερε καλύτερο τυπικό από ό,τι θα ήξερε ίσως ένας ιερεύς. Μάλιστα. Και μας έκανε παρατηρήσεις. Το δεν γίνεται έτσι, γιατί το έκανες έτσι, άλλη φορά να μην το κάνεις, και τον ακούγαμε. Μάλιστα. Και έτσι μάθαμε και εμείς τα τυπικά της Εκκλησίας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό ότι ακόμα και οι νεοκόροι του Πατριαρχικού Ναού στο ακόμη και οι νεοκόροι του Πατριαρχικού Ναού, ακριβώς όπως το λέτε, πότε θα ανοίξει η ωραία πύλη, πότε θα κλείσει η ωραία πύλη, όλα αυτά τα ήξερε ο κύριος Γιώργος, ο οποίος και μας τα εδίδαξε. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναίξη, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτηρέται και στον ψυχόν ημών. Βαπτιστά του Χριστού πάντων ημών αισθητή, ειν αριστώ με τον ανομιών ημών, σίγαρε δόθη χάρις πρεσβεύειν υπέρ ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, οικετεύσατε υπέρ ημών Άγιοι Απόστολοι και Άγιοι Πάντες, ειν αριστώμεν κινδύνα και θλίψεων, ημάς γαρ θερμούς προστάτες προς τον Σωτήρα και κτήμεθα. Και νίκαι και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Υπό τη σύννευς πλαχνία καταφεύγω με Θεότο και τα σημώνει και εσύ ας μη παρήδεις εμπεριστάσει, αλλά κινδύνω λύτρωσε ημάς, μόνη αγνή, μόνη ευλογημένη. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, γιατί ίσως μπορεί να μην ξέρει. Όταν εννοούμε συνοδική χωροστασία, τι εννοούμε? Εννοούμε τον Πατριάρχη που χωροστατεί στο θρόνο με μανδύα και πατερίτσα και τους συνοδικούς αρχιερείς της περίοδου εκείνης, οι οποίοι συγχωροστατούν από τα δικά τους θρονάκια. Μάλιστα. Όπως τα ξέρετε εσείς, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει, ναι, δίπλα στον Πατριαρχικό θρόνο υπάρχει μία σειρά από στασίδια, λίγο υψηλότερα από τα κανονικά στασίδια, όπου λέγονται τα συνοδικά στασίδια αυτά. Εκεί χωροστατούν οι συνοδικοί αρχιερείς μαζί με τον Πατριάρχη
χωρίς να φορούν τίποτα, ως απλοί καλόγεροι, με ράσο, καλυμάφι και πανοκαλύμαφι. Όταν βλέπουμε για συνοδική Θεία Λειτουργία, πάλι όλη η Σύνοδος λειτουργεί μαζί με τον Πατριάρχη? Η Σύνοδος λειτουργεί, ναι, μαζί με τον Πατριάρχη, εκτός ορισμένες φορές αν υπάρχουν συνοδικοί που έχουν Μητροπόλεις. Μάλιστα. Εντός της πόλεως. Οι επαρχιούχοι δηλαδή αυτοί δεν πηγαίνουν στις συνοδικές λειτουργίες στις μεγάλες μέρες. Περίπου τώρα ο Άγιος Χαλκιδόνος, ως παράδειγμα το λέω, ή ο Άγιος Πριγκυπονήσο. Ναι. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας και συνοδικοί να είναι, θα πάνε στη Μητροπολή τους να λειτουργήσουν. Α, μάλιστα. Τότε ο Πατριάρχης για να συμπληρώσει κάποια κενά παίρνει και από τους μη συνοδικούς. Καλεί και μη συνοδικούς στη Θεία Λειτουργία. Ναι. Βλέπουμε ότι ο Πατριάρχης τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον για την περίοδο που συζητάμε τώρα, χωροστατεί τις Κυριακές και δεν λειτουργεί. Όχι, ο Πατριάρχης έχει ορισμένες μέρες το χρόνο που λειτουργεί. Αυτό ήταν το τυπικό, το παλαιότερο, μέχρι την εποχή του Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Λειτουργούσε 6 φορές το χρόνο. 6 φορές όλο το χρόνο? Όλο το χρόνο. Ξεκινούσε από την Κυριακή της Ορθοδοξίας, μετά λειτουργούσε την Κυριακή του Πάσχα, την Κυριακή των Μυροφόρων και μετά πήγαινε στον καθεδρικό ναό της Παναγίας του Πέρα στις 21 Νοεμβρίου την εορτή των Ισοδίων, του Αγίου Ανδρέου στη Θρονική και τα Χριστούγεννα στον Πατριαρχικό ναό και πάλι. Αυτές ήταν οι 6 λειτουργίες του Πατριάρχου. Βέβαια, εντός των χρόνων υπήρχαν και μέρες που μεταλάμβανε απλώς ο Πατριάρχης. Ήταν στο ιερό, στην προσευχόμενος και μεταλάμβανε. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με πρότασή του στη Σύνοδο άλλαξε αυτές τις μέρες και προσέθεσε την εορτή των Θεοφανίων, την εορτή της Πεντηκοστής, την εορτή της Παναγίας. Αλλά όλα αυτά τα 30 χρόνια της Πατριαρχίας Βαρθολομαίου δεν περιορίστηκε ποτέ ο Πατριάρχης μας μόνο σε αυτές τις 9, ας πούμε, λειτουργίες. Έκανε τόσες χειροτονίες, έκανε τόσες επισκέψεις σε ναούς της Μικράς Ασίας. Ξέρετε και εσείς τον είχατε ακολουθήσει. Βέβαια, σε μερικά από αυτά, την Καπαδοκία, στην Παναγία Σουμελά. Και έτσι λειτουργεί ο Πατριάρχης μας πολύ, πάρα πολύ τακτικά. Και προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ο Πατριάρχης δεν κάνει ποτέ? Όχι, όχι. Χωροστατεί από το παραθρόνιο. Μάλιστα. Πάλι όπως είπαμε, με ράσο, καλυμάφι και επανοκαλύμαυχο. Τίποτα άλλο.
Βαΐον το βράδυ που έχουμε την ακολουθία των νυμφίων, ο Πατριάρχης δεν φοράει εγκόλπιο, φοράει σταυρό και χωροστατεί πάλι από το παραθρόνιο στις λειτουργίες της Μεγάλης Δευτέρας, Μεγάλης Τρίτης, Μεγάλης Τετάρτης των προηγιασμένων και τα βράδια τους νυμφίους πάλι με το σταυρό του. Πότε δεν βάζει εγκόλπιο. Και εγκόλπιο βάζει για πρώτη φορά το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης που φοράει και μανδύα. Πούμε λίγο και για αυτές τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Να πούμε ό,τι θέλετε. Φέτος θα έχουμε την χαρά και την ευλογία από το Θεό να κάνουμε και πάλι την τελετή του Αγίου Μύρου. Εξηγήστε μας λίγο, γιατί και ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς τι είναι αυτή η τελετή. Ναι, και ο Πατριάρχης για πρώτη φορά στην ιστορία Πατριάρχου είναι το τέταρτο Άγιο Μύρο που θα κάνει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ο Θεός να τον έχει γερό και μακάρι να τον αξιώσει να κάνει και το πέμπτο. Έτσι, ευχόμαστε. Αυτό ξεκινάει από την Κυριακή των Βαΐων το πρωί με τη Θεία Λειτουργία που εκκλησιάζονται οι λεγόμενοι μυρεψοί. Είναι οι χημικοί οι οποίοι κάνουν το Άγιο Μύρο. Δηλαδή ξέρουν αυτοί τα υλικά και τις ποσότητες των υλικών που θα βάλουν μέσα στο λάδι. Αυτή είναι του Πατριαρχείου. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτή το Πατριαρχείο τους βρίσκει. Μάλιστα, ναι. Παλαιότερα που υπήρχε πολλοί κόσμο στην πόλη ήταν μόνο από Κωνσταντινού πολίτες. Τώρα δεν είναι μόνο, έρχονται και από την Ελλάδα, έρχονται και από αλλού. Και υπάρχει ένας που λέγεται Άρχον Μυρεψός, ο οποίος έχει και το γενικό πρόσταγμα μυρεψών την Κυριακή των Βαΐων το πρωί πριν από τους Ένους στο τέλος των εξαποστηλαρίων έρχονται μπρος στο πατριαρχικό θρόνο και ο Πατριάρχης τους διαβάζει την ευχή, υπάρχει μία ευχή στο τυπικό του Πατριαρχείου για τους μυρεψούς και τους δίνει αυτή την ιατρική φόρμα, ας το πούμε, μια άσπρη μπλούζα που φορούνε και τους σταυρούς των μυρεψών. Του μεν άρχοντος μυρεψού είναι ο χρυσός σταυρός και τον δε μυρεψών είναι ασημένιος ο σταυρός του. Με μια κόκκινη κορδέλα, τον οποίο φέρουν πάντοτε στο στήθος τους όταν είναι μέσα στον χώρο του Πατριαρχείου. Αυτή είναι η τελετή εκείνη την ημέρα. Τη Μεγάλη Δευτέρα το πρωί, μετά την προηγιασμένη, πηγαίνει ο Πατριάρχης στον ειδικό χώρο που υπάρχει για το Άγιο Μύρον, που είναι ο χώρος της εμψίσεως του Αγίου Μύρου, μπαίνοντας είναι αριστερά, μπαίνοντας στον αύλιο χώρο του Πατριαρχείου. Είναι αριστερά αυτό το κτίσμα, ας το πούμε εκεί, όπου είναι μέσα τα μεγάλα αυτά καζάνια που θα βράσει το Άγιο Μύρον μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Εκεί κάνει τον αγιασμό ο Πατριάρχης μαζί με την ακολουθία του και τους αρχιερείς που βρίσκονται και εν συνεχεία με ένα κεράκι ανάβει τα τρία μεγάλα καζάνια, τα ξύλα από κάτω για να πάρει προς η έμψιση του Αγίου Μύρου. Μεγάλη Τετάρτη απόγευμα σβήνουν πλέον οι φωτιές και τα καζάνια, σταματάει να βράζει και το μεταφέρουν μέσα στα μυροδοχεία, τα μεγάλα που έχει το Πατριαρχείο. Αλλά αυτό όμως δεν σταματάει μόνο με τον αγιασμό και με το άναμα. Διαβάζουμε Ευαγγέλιο συνέχεια. Τα Ευαγγέλια. Και αυτό γίνεται τις τρεις μέρες κάθε μέρα. Όλοι περνούν, όλοι οι αρχιερείς, περνούν οι κληρικοί και πάλι από την αρχή. Άμα τελειώσουν, αρχίζουμε και με τη σειρά διαβάζουμε. Συνεχώς δηλαδή για όλη τη διάρκεια διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Ναι, τη μεγάλη Τρίτη, νομίζω γίνεται η παράκληση της Παναγίας εκεί στο χώρο αυτό. Μεγάλη Τετάρτη νομίζω δεν έχει κάτι, απλώς περνάμε και διαβάζουμε και οι μυρεψοί βρίσκονται εκεί, ελέγχουν την θερμοκρασία που πρέπει να έχει το υγρό αυτό και
προσθέτοντας βέβαια και κάθε φορά και μερικά από τα μυρωδικά τα οποία βάζω στο Άγιο Μύρον. Πάρα πολλά αυτά, τώρα αυτή τη στιγμή δεν τα έχω πρόχειρα για να σας τα πω. Έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο ο Μακαρίτης, ο πρώην Σουηδίας, ο Παύλος, το Άγιο Μύρον, και εκεί έχει και τον κατάλογο αυτών όλων. Και τη Μεγάλη Τετάρτη είπαμε θα μεταφέρουν το υγρό του Αγίου Μύρου στο μυρωδοχεία, θα πηγαίνουν στο παρεκκλήσιο του Πατριάρχου επάνω, στον Άγιο Ανδρέα, και την Μεγάλη Πέμπτη ντυνόμαστε όλοι οι αρχιερείς και ο Πατριάρχης στο κτίριο, στο Πατριαρχικό Μέγαρο, και οι μεν αρχιερείς παίρνουν από ένα σημαίνιο μικρό Άγιο Μύρον, δοχείο μυρωδοχείο, το οποίο το κρατούν, και μετά ιερείς, κυρίως αρχιμανδρίτε, ανά δύο παίρνουν τα μεγάλα μυρωδοχεία, διότι είναι βαριά αυτά και χρειάζονται δύο ιερείς για να τα μεταφέρουν, και εμπομπή κατεβαίνουμε στον Πατριαρχικό Ναό και τα τοποθετούν όλα αυτά γύρω-γύρω από την Αγία Τράπεζα και αρχίζει η ακολουθία της Θείας Λειτουργίας, εντός της οποίας γίνεται και ο καθαγιασμός του Αγίου Μύρου. Έρχονται σχεδόν από όλες τις εκκλησίες τις Ορθόδοξες του κόσμου αντιπρόσωποι, οι οποίοι και εν συνεχεία θα πάρουν από το καθαγιασμένο Άγιο Μύρον για να το μεταφέρουν στις δικές τους εκκλησίες. Συνήθως δεν έρχονται οι Ρώσοι, νομίζω και ο Γεωργίας δεν στέλνει, αυτοί τα κάνουν μόνοι. Οι υπόλοιποι έρχονται. Και το βράδυ γίνεται πάλι η ακολουθία των Αγίων Παθών. Ο καθαγιασμός του Αγίου Μύρου, ναι. Υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος που γίνεται ή όταν υπάρξει ανάγκη? Γίνεται κάθε 10 χρόνια. Κάθε 10 χρόνια, μάλιστα. Κάθε 10 χρόνια γίνεται. Του Πατριάρχου είναι το τέταρτο, διότι είχε προετοιμαστεί να γίνει με τον Πατριάρχη Δημήτριο το 1991, το 1992 συγγνώμη, αλλά εκοιμήθη ο Πατριάρχης τον Οκτώβριο, ναι. Οπότε αμέσως μετά το έκανε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ναι. Και πρόλαβε να κάνει και θα κάνει και το τέταρτο φέτο, συν Θεό. Thank you.
μουσική μέλισσα. Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.